Περί τα τέλη Ιουλίου αναμένεται, σύμφωνα με την εκτίμηση των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η ολοκλήρωση του σημαντικού από κάθε άποψη έργου αποκατάστασης της κατολίσθησης που είχε σημειωθεί πριν από μερικά χρόνια στο δρόμο Βελβέντου καταφυγίου. Σήμερα, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά αλλά και υπηρεσιακών στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και επίσκεψη στο έργο το οποίο εκτελείται στην περιοχή Μπιτζινίσιος και αφορά στην αποκατάσταση της σύνδεσης Βελβέντου καταφυγίου μετά την κατολίσθηση που συνέβη στο συγκεκριμένο σημείο. Πρόθεσή μας ήταν να έρθουμε σήμερα εδώ οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να καταγράψετε και να δείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο εδώ του καταφυγίου της περιοχής Μπιτζινίσιος, όπως λέγεται, και πώς προχωράει η αποκατάσταση. Όπως ήδη θα έχετε δει, το έργο είναι ολοκληρωμένο κοντά στο 95-96%, απομένει η διαδικασία της κατασκευής κάποιων ρήθρων και να πέσει άσφαλτος. Ο αρχικός μας προγραμματισμός ήταν για να τελειώσει μέσα στον Ιούνιο, αλλά δυστυχώς οι πολύ έντονες βροχοπτώσεις που υπήρξαν και εδώ στην περιοχή αλλά γενικότερα σε όλο τον νομό δεν βοήθησαν ώστε να μπορέσει να δουλέψει ο εργολάβος. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες έτσι ώστε μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε στη δυνατότητα να παραδώσουμε το δρόμο στην κυκλοφορία αλλά και στους κατοίκους του καταφυγίου που τόσα χρόνια αισθάνονται και είναι απομονωμένοι. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Βλέπετε και καταγράφετε live, όπως λέτε και εσείς, με τις μηχανές σας, τις κινηματογραφικές αλλά και τις φωτογραφικές, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στο έργο. Αναλυτική ενημέρωση στους δημοσιογράφους για το σημαντικό αυτό έργο έκανε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Κωνσταντίνος Γρυβάς. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2006. Ένα έργο το οποίο είχε προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια περίπου, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με προϋπόθεση και υλοποιήθηκε στο 2008. Ενδιάμεσα όμως, το 2007, όπως γνωρίζετε, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή εδώ πέρα, όπου κάηκαν 15.000 στρέμματα. Αυτή η πυρκαγιά βοήθησε να έχουμε διάβρωση του εδάφους και είχαμε το επακόλουθο της κατολίσθησης. Κάναμε αμέσως τη μελέτη εμείς το 2011, τελειώσαμε τη μελέτη, την παραδώσαμε στην τότε ηγεσία και το 2013 δημοπρατήθηκε η κατολίσθηση. Ήταν ένα θέμα σοβαρό το οποίο η υπηρεσία να κάνει κάποια πρόταση στην τότε πολιτική ηγεσία τι θα κάνουμε με το έργο. Δύο τρόποι υπήρχαν. Ή να απενταχθεί το έργο, γιατί ο προϋπολογισμός ήταν 2 εκατομμύρια αυτός ο προϋπολογισμός για να γίνει αυτό το έργο, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τι συνεπάγεται. Σημαίνει ότι αφού θα πενταχθεί το έργο, θα έπρεπε να το πληρώσει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τα 4 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι δεν θα είχε ένα έργο, διότι δεν ήταν λειτουργικό το έργο. Δεν θα είχε ένα έργο και θα έπρεπε να σκεφτούμε άλλους τρόπους, διότι δεν μπορούσε το καταφύγιο να είναι αποκλεισμένο. Αποφασίσαμε τότε, σαν υπηρεσία, να κάνουμε την πρόταση να εντάξουμε ξανά το ίδιο το έργο και θα σας πληροφορώ ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να το εντάξουμε ξανά στο ΕΣΠΑ. Έτσι, αλλά κατορθώσαμε παρά αυτά να το εντάξουμε ξανά στο ΕΣΠΑ με τη χρηματοδότηση για την κατολίσθηση τα 2 εκατομμύρια. Το έργο το κάναμε μελέτη. Όταν ξεκινήσαμε τη μελέτη, θα σας πω το εξής, ότι ήταν πίσω μας, η επιφάνεια ήταν 3,5 στρέμματα και όταν εγκαταστάθηκε ο εργολάβος αποδείχθηκε ότι 3,5 στρέμματα, επειδή τα κατολιστήσεις είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, έγιναν 5 στρέμματα. Άρα αυτό το πράγμα έπρεπε να το είχαμε αντιμετωπίσει και κάναμε μια συμπληρωματική σύμβαση και φτάσαμε σήμερα στο σημείο το οποίο πίσω μας το βλέπετε το έργο σε τι φάση βρίσκεται. Εμείς ελπίζουμε ότι το έργο σε ένα μήνα περισσότερο, τέλος Ιουλίου, θα το παραδώσουμε. Αυτά που μένει, όπως τα βλέπετε και εσείς, είναι η δεύτερη στρώση της κυκλοφορίας της οδοπίας και η άσφαλτος και μία βράχο παγίδα, την οποία θα τη δείτε αριστερά και απάνω, θα τα πούμε λίγο πιο πάνω, μια βράχο παγίδα και για ουσιαστικούς λόγους να έχουμε την κράτηση των φερτών αυτών ή αυτά που θα φύγουν, αλλά και την αίσθηση στον πολίτη που διέρχεται από αυτό το δρόμο ότι υπάρχει ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά για το δρόμο. Αν έχετε κάποια ερώτηση, αυτό είναι. Όχι, δεν υπάρχει καμία κατολίσθηση άλλη. Αυτό το σημείο είναι που παρουσιάζει την κατολίσθηση.
Είναι αυτό που είχε από παλιά πρόβλημα. Αυτό που είχε από παλιά. Απλώς διερευνήθηκε το μέτωπο. Yeah.